Στα 87 του χρόνια, ο Clint Eastwood επιστρέφει στις περιπέτειες υπογράφοντας την ταινία The Mule, δηλαδή το βαποράκι, στην οποία κρατά και τον βασικό ρόλο. Μεταξύ των πρωταγωνιστών της ταινίας, του Αϊθαλή Στάρ, η οποία αναμένεται να διακριθεί και στα Όσκαρ, είναι ο Laurence Fishburne, που μίλησε αποκλειστικά στον Αλέξανδρο Λιζάρδο στο φεστιβάλ του Μαρακές. Ο κινηματογραφικός μορφέας στις ταινίες Matrix βρέθηκε στο φεστιβάλ του Μαρακές ως καλεσμένος. Με αφορμή την επίσκεψή του, τον συναντήσαμε και μιλήσαμε για τη ζωή και την καριέρα του. The memories I have from the set are like so many, but I think the one that I have that's the most vivid for me, and it's not from set, but it's from actually seeing the movie for the first time, because we trained really hard. We trained like professional athletes. We trained so hard that I forgot that the movie had all of this philosophy and sort of religious overtones in it. And so when I saw the film for the first time, I was struck by the fact that I, as the audience member, was terrified of my character. I thought, oh God, this man is so scary. He's like, I kept saying to the screen, because Keanu kept saying, don't take the bell, don't take the bell, don't drink the water. Από την προηγούμενη εβδομάδα, η νέα ταινία του σε σκηνοθεσία Clint Eastwood με τίτλο «Το Βαποράκι» προβάλλεται στις ελληνικές αίθουσες. Εκεί υποδύεται τον αρχηγό της αστυνομίας που κυνηγά έναν υπερήλικα ντίλερ που η ανάγκη και ίσως η ανία τον έφερε στην παρανομία. Come on. I have a lot of Greeks in my life. Hmm? Yeah, I've had Greeks in my life for a long time. But I haven't been. Now, how about shelling out another bundle? Fix the ice skating rink up at the old rec center. Στρατευμένη ιδεολογικά ταινία, αλλά με αφοπλιστική ανθρωπιά και ειλικρίνεια, η τελευταία δημιουργία του μεγάλου σκηνοθέτη και ηθοποιού συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της και στις ελληνικές αίθουσες. Και εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθούν οι αθλητικές ειδήσεις με την Κατερίνα Αναστασοπούλου. Στη συνέχεια η ξένη ταινία Δεσμοί αίματος. Τις τελευταίες ειδήσεις της ημέρας, στις 11 στην ΕΡΤ2, η Βούλα Μαλά. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.